Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να μοιραστείτε απόψε την Αυγουστιάτικο Πανσέλινο μαζί μας εδώ στο Κονάκι. Να καλωσορίσουμε καταρχήν την Ιερατική, Πολιτική και Δημοτική Αρχή για την τιμή που μας κάνουμε την παρουσία τους. Πανοσυλλογιώτε, Πατέρα Διονύσια, καλώς ήρθατε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΑ, κύριε Μόσχο Κιτούδη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ναλμπάντη, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Μελίκης, κύριε Αλέξανδρα Κρητίδη και φίλε, κύριε Γιάννη Κυρκυλιανίδη, καλώς ήρθατε όλοι, σας καλωσορίζουμε. Σήμερα είναι μια βραδιά που η ομιλία δεν θα κρατήσει πολύ, θα κάνω μια γρήγορη αναφορά. Ο κύριος Μοσκόπης θα κάνει μια γρήγορη αναφορά στο ιστορικό, μια ιστορική αναδρομή γρήγορη στο Κονάκι. Δεν επιλέξαμε, και ξεκινώ με αυτό, να έχουμε πολλά καθίσματα, γιατί θέλουμε ο κόσμος, αφού παρακολουθήσει τώρα την εκδήλωση, να κυκλοφορήσει, να πάρει το ποτό του, να απολαύσει την όμορφη μουσική που έχουμε για απόψε. Οπότε, συγγνώμη, αλλά μην δυσανασκετείτε αν κάθεστε για λίγο όρθιοι. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω. Θα ήθελα καταρχήν να πω πως βραδιές και εκδηλώσεις όπως η σημερινή ξεκουράζουν την ψυχή όλων εμάς των ανθρώπων της εστίας, καθώς και εμείς που είμαστε όλοι καθημερινοί άνθρωποι με τις καθημερινές μας δυσκολίες και προβλήματα, έχουμε επιλέξει να προσφέρουμε τον ελεύθερο χρόνο μας ανιδιοτελώς για τον τόπο μας και τους συνδημότες μας. Είμαστε χαρούμενοι λοιπόν που μπορούμε και απόψε να προσφέρουμε κάτι στον τόπο μας με αυτή την εκδήλωσή μας και πολύ περήφανοι που καταφέραμε με τα φτωχά μέσα και τα οικονομικά μας, λιγοστά μέσα, να ετοιμάσουμε το χώρο εδώ στο Κονάκι, όπως σήμερα μπορεί και φιλοξενείται η πρώτη εκδήλωση. Πρέπει να τονίσω ότι ο χώρος εδώ και με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μας θα δοθεί προς χρήση προς οποιονδήποτε θεσμό και φορέα για τη διενέργεια παρόμοιων εκδηλώσεων, όπως εξάλλου είναι και επιθυμία των κληρονόμων αδελφών του αημνήστου κυρίου Βετσόπουλου. Ελπίζουμε ακόμη και σύντομα να βρεθούν εκείνοι οι πόροι και οι άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν να βρεθεί τρόπος ώστε να σωθεί και να διατηρηθεί και το οίκημα που δίνει τη μάχη του με τον χρόνο πλέον ώστε να κρατηθεί όρθιο. Εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος γι' αυτό, εάν κρίνω από την ως τώρα ανταπόκριση και συμβολή όσων έχουμε ζητήσει τη βοήθειά τους ως σήμερα, και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτούς. Στο Δήμαρχό μας, ο οποίος αγκάλιασε την προσπάθεια πρώτος και με μεγάλη θέρμη. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Στον Αντιδήμαρχο κύριο Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, ο οποίος διέθεσε σημαντικό χρηματικό ποσό για τη διαμόρφωση του χώρου, χωμάτων, σπόρων και του σύγχρονου αυτόματου ποντιστικού συστήματος, αλλά και προσωπική εθελοντική εργασία, όπως θα δούμε αργότερα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Τον κύριο Δαδανέλη Δημήτρη, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, ο οποίος βοήθησε στην εγκατάσταση του συστήματος. Τον κύριο Σωτήρη Τόκα, αντιδήμαρχο που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, θα έλεγα εγώ, αφού με ενέργειες του έγινε ο αρχικός καθαρισμός και μεταφορά των μπάζων και αρχική διαμόρφωση. Τον κύριο Δελιόπουλο Στέφανο, που ενισχύει πάντα με τις υποδομές της κοινοφιλής επιχείρησης, που διοικεί υποδειγματικά. Και τον φίλο μου τον κύριο Κυρκυλιανίδη Γιάννη, που μου έδωσε πολλές λύσεις. Τους χορηγούς μας, τον κύριο Δαρλόπουλο Κώστα για τα υλικά περίφραξης, τον κύριο Μανεμλή για την επιπλέον χορηγία χωμάτων και τη διαμόρφωση, την ίδρυση αποχέτευση Αλεξάνδρειας. Και τέλος την πολυπληθή ομάδα εθελοντών της εστίας που με ιδία έξοδα έχουν αναλάβει το σημερινό μπουφέ, αλλά και τον κύριο Νίκο Τάκη, την κυρία Ρούλα Χαριτάκη, τα RAM Computers, για την προσφορά των ποτών τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό επικοινωνίας μας, Αλεξάνδριά μου, Έφη Καραγιάννη και Πορτσίδη Γιάννη, για την καθοριστική τους συνδρομή για μία ακόμη φορά. Επίσης, το μουσικό σχήμα του συμμαθητή και φίλου μου Χρήστο Λαζαρίδη, που έχει προσφερθεί να ντύσει μουσικά την απόψινή μας βραδιά. Και κλείνω αφήνοντας τελευταίο, που ξέρει όμως και ξέρουμε πως τον έχουμε και μας έχει πρώτο στην καρδιά του, τον κύριο Μοσκόπουλο Γιάννη, που είχε την πρωτοβουλία ώστε να περιέλθει στη χρήση της εστίας ο χώρος, αλλά και τόσων άλλων πραγμάτων που προσφέρει για την εστία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, πριν πούμε στο κύριο μέρος της παρουσίασης, που έχει επιμεληθεί ο κύριος Μοσχόπουλος, θα ήθελα ένα σύντομο χαιρετισμό
από τον Δήμαρχό μας.